είναι ότι έξω έχουν αλλάξει τα πράγματα. Εννοούμε τις καιρικές συνθήκες, οι οποίες έχουν γίνει ανοιξιάτικες, έχει καλοκαιριάσει και έχουμε τρελαθεί ακόμα περισσότερο. Αυτό είναι το αμάν της Τρίτης. Ο ξάστερος ουρανός, οι όμορφες στιγμές που χαρίζει η άνοιξη προς καλοκαίρι, αυτή η συγκεκριμένη περίοδος των εποχών του ΟΤΟ. Πάμε να δούμε τι θα δούμε σήμερα στο αμάν. Γεια σας. Σήμερα στο αμάν. Γιατί μπαμπά, επίσκεψη Τσοχατζόπουλου. Μικρές αγγελίες. Νέος κώδικας οδικής κυκλοφορίας. Νέα σήματα στους δρόμους. Top the Meg, Μπούρδας και Κοτσάνας. Στο ρυθμό της επικαιρότητας. Δελτίο ειδήσεων πλήσεων. Αμάν Τελεσόπινγκ. Γκάλοπ. Διαβάζετε περιοδικά. Όλα τα παρασκήνια στους τίτλους τέλους. Αυτά και άλλα πολλά σήμερα στο αμάν. Επιτέλους ήρθε η αγαπημένη ώρα της ημέρας. Αφήνουμε την τηλεόραση, πιάνουμε την εφημερίδα. Μπαμπά, μπαμπά. Είπα, αφήνουμε την τηλεόραση, πιάνουμε την εφημερίδα. Πριν στο ενδιάμεσο, πιάσε λίγο το γιο σου. Να σε ρωτήσω λίγο κάτι. Γιατί κάθε φορά που πεθαίνει ένας πολιτικός, το όνομά του το παίρνουμε και το βάζουμε ή σε έναν δρόμο ή σε μια πλατεία. Αυτά να μην είχε η σχέση μας, θα ήταν κάπως διαφορετική. Να μην ρωτούσε αυτές τις βλακίες, τις τόσο απλοϊκές ερωτήσεις. Ρε αγόρι μου, βάλε λίγο το μυαλό σου να σκεφτεί. Είναι τόσο απλά τα πράγματα. Το κάνουμε αυτό για να τιμήσουμε τον εκάστοτε πολιτικό. Αυτό. Αυτό το σκέφτηκα. Αλλά μπερδεύτηκα στην περίπτωση του κυρίου Καραμαλή. Ωραία, τι κακό κάναμε στην περίπτωση του κυρίου Καραμαλή. Πρόσεξε να δεις. Υπάρχει η Εθνική Οδός Αθηνών Θεσσαλονίκης. Αυτή την οδό, λέει, τώρα θα την ονομάσουμε Εθνική Οδός Κωνσταντίνου Καραμαλή. Ναι, και τι το κακό βρίσκεις, βρε αγόρι μου, ο μεγαλύτερος εθνικός δρόμος της χώρας μας είναι ο Εθνάρχης, παίρνουμε, δανειζόμαστε το όνομά του και βαπτίζουμε την Εθνική Οδό Κωνσταντίνου Καραμαλή. Ποιο το κακό? Το κακό είναι ότι μέχρι τώρα οι reporters λέγανε η Εθνική Οδός Καραμανιόλα, σκοτώθηκαν τόσοι, ξανασκοτώθηκαν άλλοι τόσοι, αυτή τη βδομάδα σκοτώθηκαν κι άλλοι τόσοι. Τώρα τι θα λέμε, στην Εθνική Οδό Κωνσταντίνου Καραμαλή σκοτώνονται τόσοι? Δηλαδή τι είναι, δεν καταλαβαίνω. Τον προσβάλλουμε, πατέρα, άκουμε που σου λέω. Δεν θα τον τιμήσουμε έτσι, θα τον προσβάλλουμε. Κοίταξε, αγόρι μου, η αλήθεια είναι, οφείλω να ομολογήσω δηλαδή πως έτσι όπως το τοποθετείς, όχι απλά άδικο δεν έχεις, αλλά μάλλον απόλυτο δίκιο έχεις. Μπράβο, Γιάννη. Αλλιώς θα σε διακόψω εγώ την ανάγνωση, δε πατέρα. Μπράβο, αγόρι μου. Έχω και μια ηλικία στο κάτι κάτω. Κάτι κάτω. Μην το παρατραβάμε τώρα, είπαμε. Μπράβο, τελείωσε. Θέλω να σου πω. Παρακαλώ! Έλα, βρε, σταμάτη! Τι έγινε, βρε, παλικάρι μου! Χρόνια και σαμάνια! Μη μου πεις, σοβαρά! Πότε? Αύριο? Πω, είμαι σε διακοπές, ξέρεις. Βέβαια, βέβαια. Μετά τη λευμαχία της Αλαμίνος. Ρε πως τα λέει, έγινε, σε χαιρετώ, σταμάτη. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ. Ποιος ήταν, Πελοπίδα μου? Ποιος θα ήταν? Ένας φίλος μου από το ΓΕΣ. Άκου τώρα τι πάθαμε. Στη μέση των διακοπών μας θα κάνει επιθεώρηση ο Τσοχατζόπουλος αύριο στο στρατόπεδό μου. Όχι σε κάποιο άλλο στρατόπεδο, γυναίκα, στο δικό μου. Θα πάρω να τα επισκευάσω όλα. Παρακαλώ. Ναι, κύριε Ποδικητά, έλα, παιδί μου. Μάλιστα, κύριε Ποδικητά. Κοίταξε να σου πω, παιδί μου, με πληροφόρησε άλλα από το ΓΕΣ ότι αύριο θα γίνει ευνηδιαστική επίθεση. Όχι επίθεση, πώς το λένε, επιθεώρηση. Ο κύριος Τσοχατζόπουλος θα έρθει. Μη στενοχωριέστε, κύριε Ποδικητά, αφήστε το όλα πάνω μου. Μάλιστα, κύριε Ποδικητά, θα κάνω τη μονάδα κούκλα, θα σας βγάλω άσπρο πρόσωπο. Μπράβο, παιδί μου, μπράβο. Έτσι. Έτσι θέλω να με κρατάς ενήμερο όμως, ε! Βεβαίως, κύριε Διοικητά, μη στεναχωριέστε. Μόνο, κύριε Διοικητά, συγγνώμη, με τον Γιωρίκα τι θα κάνουμε? Πού! Έχουμε και αυτό το μελανό σημείο του στρατοπέδου. Τι να κάνουμε, πού να τον βάλουμε για να μην γίνουμε ρεσίλη? Κύριε Διοικητά, να τον βάλω στα καύσιμα. Είσαι με τα καλά σου, στα καύσιμα του Γιωρίκα, να βάλει καμιά φωτιά. Άτσι που θα περάσει, σίγουρα θα περάσει ο υπουργός από εκεί. Μάλιστα, κύριε Διοικητά, έχετε δίκιο. Να τον βάλω στις τουαλέτες, κύριε Διοικητά. Στις τουαλέτες, σε χώρο υγιεινής, τρελάθηκες, παιδάκι μου. Να τον βάλω στην πύλη, κύριε Διοικητά. Θα ανοίξει απλά την πόρτα, θα περάσει ο κύριος Τσοχατζόπουλος, θα κλείσει την πόρτα, ακίνδυνος θα είναι εκεί. Έβγε! 10 μέρες άδεια. Μπράβο, μόλις γυρίσω. Αυτό ήτανε, θα το βάλουμε στην πύλη. Πολύ ωραία, και θα παίρνω εγώ τηλέφωνο να με ενημερώνει προσωπικά ο ίδιος ο Γιωρίκας.
Α, μπράβο, παιδί μου. Σε χαιρετώ. Μάλιστα, σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας, γεια σας. Εντάξει, τα τακτοποίησα όλα. Μπράβο, Πελοπίδα μου. Στείλε μου, σε παρακαλώ, το Γιορίκα μέσα, παιδί μου. Ευπιθώς αναφέρω, ναύτης Γιορίκας. Διατάξτε, κύριε Ποδικητά. Παιδί μου, Γιορίκα, πρόσεξέ με, σε παρακαλώ πολύ καλά. Αύριο θα είσαι εκτάκτος όλη την ημέρα στην πύλη. Θα φορέσεις την καθαρή σου τη στολή, έτσι, αγόρι μου. Θα ανεβοκατεβάζεις την μπάρα όλη την ημέρα. Δεν θα κάνεις τίποτα άλλο. Δεν θα μιλάς καθόλου. Κατάλαβες, Γιορίκα, παιδί μου. Μάλιστα, κύριε Ποδικητά. Κατάλαβες, Γιορίκα, παιδί. Κατάλαβα, κύριε Ποδικητά, μάλιστα. Τσακίσου λοιπόν από μπροστά μου! Ο Θεός να βάλει το χέρι. Κεντρική πύλη ναύτης Γιώρικας, μάλιστα. Έλα, Γιώρικα, ο διοικητής σου. Διατάξτε, κύριε διοικητά. Φάνηκε ο κύριος Τσοχατζόπουλος. Όχι. Εντάξει, εντάξει. Θα πάρω αργότερα. Έχει το νου σου. Μάλιστα. Κεντρική πύλη Γιώρικας, διατάξτε. Έλα, Γιώρικα, παιδί μου. Μάλιστα, κύριε διοικητά. Φάνηκε ο Τσοχατζόπουλος, ήρθε. Όχι, κύριε διοικητά. Θα πάρω αργότερα. Το νου σου. Κεντρική φίλη Γιώρικας. Έλα, Γιώρικα. Μάλιστα, κύριε διοικητά, μάλιστα. Ήρθε ο Τσοχατζόπουλος. Δεν ήρθε ακόμα ο Τσοχατζόπουλος. Όχι, κύριε διοικητά, δεν φάνηκε. Θα πάρω ξανά αργότερα. Το νου σου. Γιώρικα. Μάλιστα, κύριε διοικητά. Μάλιστα. Ήρθε ο Τσοχατζόπουλος! Πώς ήρθε, κοιτά, δεν φάγει τίποτα από εδώ! Δεν είσαι ακόμα! Τι λες, ρε παιδί μου! Τι λες, ρε παιδί μου! Τι είναι αυτό που μου λέει! Ακόμα δεν ήρθε! Το νου σου, όπου να είναι, έρχεται! Άρε, γυναίκα! Αυτό το Τσοχατζόπουλο μου... Άνοιξε, ήρθε ο κύριος Τσοχατζόπουλος. Ποιος ήρθε? Ο κύριος Τσοχατζόπουλος. Πού είναι? Πίσω είναι ο κύριος Τσοχατζόπουλος. Πίσω είναι ο κύριος Τσοχατζόπουλος. Είσαι ο Τσοχατζόπουλος. Αγόρι μου, την έβαψες. Πού είσαι, είσαι τρελός. Απ' το πρωί είσαι ψάχνου διοικητής, ρε. Κυρίες και κύριοι, αυτή τη στιγμή θα πρέπει να σοβαρευτούμε και εμείς. Βέβαια, πρώτα απ' όλους και εσείς. Απόρριτα έγγραφα, κυρίες και κύριοι, από το Υπουργείο Συγκοινωνιών, Μεταφορών και Εθνικής Ασφάλειας βρίσκονται στα χέρια μας. Ναι, ναι, ναι. Το περιεχόμενο τους θα σας το περιγράψει ο Αντώνης. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά. Σας παρακαλώ, μείνετε στις θέσεις σας. Σύμφωνα με αυτά τα απόρριτα έγγραφα λοιπόν από το Υπουργείο Συγκοινωνιών, το ΑΜΑΝ σε αποκλειστικότητα αποκαλύπτει στον ελληνικό λαό τα νέα μέτρα που έχει αποφασίσει το Υπουργείο, το νέο κώδικα οδικής κυκλοφορίας γνωστό έως ΚΟΚ και επίσης τα νέα οδικά σήματα. Ο Υπουργός και το επιτελείο του με αυτόν τον τρόπο σκέφτηκαν ότι θα βελτιώσουν την κατάσταση στους ελληνικούς δρόμους, θα μειώσουν από τη μία τα ατυχήματα και από την άλλη θα κάνουν πιο ευχάριστη την κυκλοφορία των Ελλήνων πολιτών με τα αυτοκίνητά τους στους δρόμους μας. Σε αποκλειστικότητα λοιπόν, τα απόρριτα νέα μέτρα κυκλοφορίας και τα νέα οδικά σήματα των ελληνικών δρόμων τώρα στο ΑΜΑΝ. Από τα έγγραφα που σας είπα ότι βρίσκονται στα χέρια μας. Ποιο, τα απόρριτα. Το Υπουργείο, κυρίες και κύριοι, κάνοντας τη γνωστή σκέψη, η πρώτη εντύπωση είναι αυτή που μετράει, αποφάσισε να αλλάξει την εμφάνιση και το όλο στυλ των τροχονόμων. Μέτρο πρώτο. Καταργούνται οι αυστηρές στολές των τροχονόμων και ο ψυχρός τρόπος με τον οποίο δίνουν τις κλήσεις. Η
Μητροχωνών μας πλέον θα είναι ντυμένοι με κουστούμι τελευταίας μόδας, θα είναι ευγενικοί και δεν θα κόβουν κλίσεις, αλλά θα τις σερβίρουν στον καλύτερο επάργυρο δίσκο. Και με αυτόν τον τρόπο ο τροχονόμος από αδίστακτος τιμωρός μπορεί να γίνει ο καλύτερός σας φίλος. Μέτρο δεύτερο. Η τροχαία, αγαπητοί μου φίλοι, στον αγώνα κατά της συγχωρήπανσης. Τέρμα στον ψυχρό ήχο της φύριχτρας που δημιουργούσε στο παρελθόν εκτός από ενόχληση και πολλές παρεξηγήσεις και παρανοήσεις. Τώρα, οι τροχονόμοι θα ρυθμίζουν την κυκλοφορία με κάποιο μουσικό όργανο, κατά προτίμηση το σαξόφωνο. Με αυτόν τον τρόπο θα ρυθμίζεται πιο μελωδικά η κυκλοφορία, ενώ στις πολυσύγναστες διασταυρώσεις και για καλύτερο συντονισμό και περισσότερο κέφι, βρε αδελφέ, θα υπάρχει ολόκληρη μουσική μπάντα. Μέτρο τρίτον, κυρίες και κύριοι. Τα φανάρια αλλάζουν μορφή και βελτιώνονται. Όσον αφορά στους σηματοδότες για τους πεζούς, ξεχάστε τους κλασικούς Σταμάτη και Γρηγόρη, το Υπουργείο Συγκοινωνιών έχει βρει και άλλα άτομα για να βοηθήσουν την όλη κατάσταση. Το ρόλο του απαγορευτικού Σταμάτη παίρνει ο θηλυπρεπής και διστακτικός Άγης που κινείται σε πιο ροζ χρώματα. Ενώ στην θέση του βιαστικού Γρηγόρη έρχεται ο δυναμικός μιλιταριστής Παναγιώτης που σου επιβάλλει να τρέξεις. Μέτρο τέταρτον, αγαπητοί μου φίλοι. Τέλος, μια για πάντα στα αντιαισθητικά ασφάλτινα μπαλώματα που έως τώρα κάλυπταν τις λακκούβες χωρίς αποτέλεσμα. Οι λακκούβες θα καλύπτονται πλέον με ειδικά υφασμάτινα μπαλώματα από τα καλύτερα κρετών της αγοράς. Βέβαια, το πρόβλημα της ασφάλειας μπορεί να μην λύνεται με αυτόν τον τρόπο, αλλά τουλάχιστον υπάρχει μια αισθητική άποψη. Τέλος, κυρίες και κύριοι, το πέμπτο μέτρο. Για να εμπεδώσουμε όλη τα νέα μέτρα του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, οι τροχονόμοι στις εθνικές οδούς θα μοιράζουν σε όλους τους οδηγούς γλαστράκια και τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Άνθη δηλαδή και κοκ. Πρώτον, επειδή πολλά ατυχήματα έχουν γίνει τελευταία από τρελούς που πετάνε βαριά αντικείμενα από γέφυρες στα διερχόμενα αυτοκίνητα, η πρώτη νέα πινακίδα που προτείνει το Υπουργείο Συγκοινωνιών σας προειδοποιεί σχετικά. Προσοχή, τρελός πετάει αμμόνια από γέφυρα. Δεύτερον, κυρίες και κύριοι, πόσοι και πόσοι οδηγοί δεν χάσαν τον έλεγχο από άγρια ζώα που επιτίθενται σε αυτοκίνητα. Η επόμενη λοιπόν πινακίδα σας προειδοποιεί. Προσοχή! Άγρια ζώα ορμάνε σε αυτοκίνητα. Αφορμή για την επόμενη τρίτη νέα πινακίδα, κυρίες και κύριοι, οι ασυνείδητοι μύωπες κυνηγοί που περνούν τα αυτοκίνητα για ζώα και τα πυροβολούν. Έτσι λοιπόν, αυτή εδώ η νέα πινακίδα σας προειδοποιεί. Προσοχή! Μύωπας κυνηγός. Την επόμενη νέα πινακίδα, αγαπητοί μου φίλοι, θα τη χαρακτηρίζαμε μάλλον ηρωνική, αφού ο τύπος που γελάει στο σήμα θέλει να σου πει: αν νομίζεις ότι θα βρεις παρκάρισμα ή είσαι γελασμένος. Η επόμενη, κυρίες και κύριοι, πέμπτη νέα πινακίδα απευθύνεται στους ερωτικά πεινασμένους και δεν χρειάζεται να σας εξηγήσουμε τι σημαίνει. Όποιος ενδιαφέρεται, καταλαβαίνει. Το έκτο σήμα, λοιπόν, τοποθετείται πάντα σε παρκάκια και άλλα ειδηλιακά σημεία που συνηθίζουν να καταφεύγουν τα ζευγαράκια και σημαίνει προσοχή, ματάκιδες. Η επόμενη, κυρίες και κύριοι, έβδομη νέα πινακίδα σας βοηθά να βρείτε παρκάρισμα, αφού τα αλήθωρα αυτά μάτια σημαίνουν παρκάρετε άφοβα. Η τροχέα κάνει τα στραβά μάτια. Τέλος, κάποια πολύ γνωστά σήματα αντικαθίστανται. Οι δρόμοι μας πλέον έχουν γίνει τόσο περίεργοι και τόσο μπερδεμένοι που το γνωστό θαυμαστικό που σημαίνει προσοχή καταργείται, αγαπητοί μου φίλοι, και αντικαθίσταται με το ερωτηματικό που σημαίνει από εδώ και πέρα δεν ξέρουμε τι μπορεί να σας συμβεί. Το
μέχρι στιγμής γνωστό σήμα για δρόμους με σαμαράκια, βουναλάκια που καταστρέφονται τα αυτοκίνητά μας, αντικαθίσταται με αυτό το πιο παραστατικό σήμα που σημαίνει προσοχή, πολλές λακκούβες στο δρόμο. Αυτό δεν σημαίνει προσοχή, λίγες λακκούβες, αλλά μην τρέχετε για να μην σας χέσω. Ρε εσύ Γιώργα, θα σε παρακαλούσα να ανοίξεις την καλοσύνη μία ερώτηση να σου κάνω, γιατί κοντεύω να τρελαθώ. Λέγε ρε εσύ Κωσικά, λέγε. Ιούχου, δεν είναι οδοντόκρεμα για τα δόντια. Όχι και για τα δόντια οδοντόκρεμα, είναι κολύριο για τα μάτια, Κωστικά. Κολύριο για τα μάτια. Τι λέτε βρε σκασπέρα παλιόπαιδα. Ιούχου, είναι απορριπαντικό για τα πιάτα. Τώρα ξυπνώ. Μάρκο στο 179 μισό, περίπου. Παιδί μου! Παιδί μου! Τι είναι η συμπαμπά, α? Τίποτα. Έτσι το είπα κι εγώ μια φορά για να σε σπάσω. Κι εγώ που νόμιζα ότι επιτέλους ξεκόλλησε για μια φορά το μυαλό σου από την τηλεόραση και σου γεννήθηκε μια εύλογη απορία και ζήτησες τα φώτα μου. Έλα τώρα, μην το παρατραβάμε, ένα αστείο κάναμε. Τελείωσε. Σε έκανες ένα αστείο, αλλά εγώ περνάω ένα δράμα. Τι λες πάλι, ρε. Περνάω ένα δράμα, μάλιστα. Γιατί αν τυχόν ποτέ εσύ, κύριε, πεθάνεις, θέλω να δω τι θα κάνουν για να σε τιμήσουνε. Θέλω να δω. Το όνομά σου θα το δώσουν μάλλον σε κανένα μοντέλο τηλεόρασης. Θα λένε η τάδε τηλεόραση 25 ιντσών με το όνομα του μπαμπά μου. Και είσαι κανένα ανθεκτικό υλικό για τους καναπέδες. Για πουθενά αλλού δεν σε βλέπω, να πούμε. Είμαι ο γιος της ωραίας κοιμωμένης, μάλλον του φαλακρού κοιμωμένου. Τι έκανα τώρα, τι είπα. Πού να τα πιάσεις, βαθιά είναι αυτά. Άσε μας, ρε, προβληματιζόμαστε μόνοι μας. Δεν κατάλαβα τώρα τι είπα, αλλά δεν έχει σημασία. Θα θέλαμε να σας παρακαλέσουμε σε αυτό το σημείο να δείξετε κατανόηση και υπομονή, γιατί θα διακόψουμε για λίγο για μερικές ορισμένες διαφημίσεις. Α, δύο-τρεις ωρούλες διαφημίσεις εκεί θα έχουμε και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί για περισσότερο, αμάν. Μείνετε εδώ! Πατέρα, θα μου κάνεις ερώτηση, ε? Άτσι, βε, παπά, την ηρωνία μου. Μια ερώτηση θα κάνω σαν παιδί κι εγώ. Λέγε. Μια απορία μου γεννήθηκε. Ναι, λέγε. Να βλέποντας τώρα πάλι τα μετεκλογικά αυτή τη φορά με τους παπάδες, έχω την εξής απορία. Αφού και αυτοί μαζεύονται, ψηφίζουνε, κακό, μιλάνε από εδώ, μιλάνε από εκεί, ποιος θα βγει, ποιος δεν θα βγει. Το ίδιο πράγμα δεν είναι, όπως και η πολιτική. Όχι, βρε, εγώ τώρα είσαι με τα καλά σου. Τι είναι αυτά που λες? Το ίδιο είναι η εκκλησία και η πολιτική. Με ήττα. Μα καταρχήν οι παπάδες. Οι άνθρωποι πιστεύουν όλοι στον ίδιο Θεό. Έχουν άλλου είδους ιδανικά. Ψηφίζουν και εκλέγουν πάντα τον πιο άξιο και τον καλύτερο αντιπρόσωπό τους. Τι σχέση έχουμε με τους πολιτικούς? Κοίταξε τώρα, η πολιτική με όμικρον γιώτα έχει ένα σοβαρό πρόβλημα όμως, έτσι, και όμοιο με τους παπάδες. Ότι η πολιτική, όπως λέω, με όμικρον γιώτα. Ναι, άντε μας πουλάς και ξυπνάτα. Στον ίδιο Θεό δεν πιστεύουνε, εσύ μου τα είπες αυτά. Όλοι μπροστά, να πούμε, το δεκαχίλιαρο και από πίσω έρχονται. Ψηφίζουν θεωρητικά και το καλύτερο, γιατί δεν ξέρω καμιά ψηφοφορία για να βγάζουν το χειρότερο. Άρα, ερχόμαστε στο ίδιο σχέδιο. Απαπαπαπαπαπα. Δεν ξέρω, μπερδεύτηκα πάλι. Τι γίνεται, δεν καταλαβαίνω. Ποιος είμαι, πού πάω? Ήρθε η ώρα, κυρίες και κύριοι, για τις μικρές αγγελίες, εδώ στο ΑΜΑΝ. Χαρά, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί μου φίλοι, στα σκέλια τα σκέλια τα πυροσβεστικά και στα σκέλια τα τροχονομικά. Ναι, πολύ καλά ακούσατε. Ακούστε και θα καταλάβετε αμέσως. Όποιος αρσενικός 100% ενεργητικός, όμορφος, με καλογυμνασμένο ωραίο κορμί, μεταξύ 25 και 45 ετών, παντρεμένος ή μη,
Ας γράψει σε δύο εξίσου ωραίους υγιείς παθητικούς απαραίτητα με τηλέφωνο στην του Θου Αθήνα. Και τώρα το καλό, αγαπητοί μου φίλοι. Αυτό που μας διεγείρει πάρα πολύ είναι να κάνουμε έρωτα με δασίτριχους εύσωμους μειώδεις πυροσβέστες ή αστυνομικούς τροχέας. Πλήρης και γεμήθεια. Κυρίες και κύριοι, αυτή η αγγελία που έχω στα χέρια μου απευθύνεται σε όλους εσάς που θέλετε να νοικιάσετε ένα σπίτι καλό αλλά κυρίως φτηνό. Μενεμένη, ενοικιάζετε διαμέρισμα 94 τετραγωνικά μέτρα, 20 εκατομμύρια δραχμές μόνο, κυρίες και κύριοι. Τρέξτε να προλάβετε αυτή την ευκαιρία, γιατί μάλλον θα γίνεται χαμός ποιος θα το πρωτονοικιάσει. Α, κυρίες και κύριοι, πώς σας καταλαβαίνουμε όλους εσάς τους Έλληνες πολίτες που πια έχει φτάσει, ρε παιδί μου, ο κόμπος στο κτένι. Βέβαια, στο κτένι σας έχει φτάσει ο κόμπος. Και τι να κάνετε, πώς να αντιδράσετε, πώς να αμυνθείτε. Έτσι κατανοώ πολύ καλά τον αξιότιμο αυτόν κύριο, ο οποίος έβαλε την παρακάτω αγγελία. Απίστευτο, δεν θα το πιστέψετε. Και άλλη σύσκεψη έγινε προχθές για τη λίμνη Βαγορίτιδα. Με τόσες συσκέψεις που έχουν γίνει ως τώρα, από έναν κουβά νερό να έφερνε ο κάθε συσκεπτόμενος, η λίμνη θα έχει γεμίσει. Κυρίες και κύριοι, ως γνωστόν, όσοι δεν σκέφτονται, συσκέφτονται. Σας παρακαλώ, κυρίες και κύριοι, ακούστε και διαβάστε τις ειδικότητες που ζητάει αυτή εδώ η αγγελία, γιατί εγώ κοντεύω να τρελαθώ. Ζητούνται για νησί 3 αρχιπιτσαδόροι, 1 υποπιτσαδόρος, 3 πιτσαδόροι απλοί και 3 βοηθοί απλοί πιτσαδόρων. Αλλά να ξέρουν ζήμες, καρύκευμα και να μπορούν να βοηθούν και στο παρκάρισμα όπισθεν πιτσαρίας. Επίσης, ένας αρχισπαγκετάς, 2 υποσπαγκετάδες, 2 βρασταδόροι, αλλά που να πλένουν και κατσαρολικά. Και ένας βοηθός αρχισπαγκετά, μακαρονάς που να ξέρει όλα τα ζυμαρικά καθώς και τις σαλάτες. Κυρίες και κύριοι, έχετε πρόβλημα στα δόντια σας και δεν έχετε χρήματα? Κανένα πρόβλημα, κυρίες και κύριοι. Κανένα πρόβλημα. Έχουμε εμείς τη λύση για σας. Όπως κάθε καθώς πρέπει εκπομπή. Δηλαδή, όπως μόνο το αμάν ξέρει να συμβουλεύει και να προτείνει λύσεις. Διαβάστε μαζί μου, σας παρακαλώ. Φοιτητής οδοντιατρικής πληρώνει 5.000 δραχμές και 10.000 δραχμές για εξαγωγές σε όποιον θέλει να θεραπεύσει τα δόντια του στο χώρο του Πανεπιστημίου χωρίς καμία επιβάρηση. 3-9 ασημάκης. Ασημάκη, να σου πω λίγο κάτι, μια που είσαι και φοιτητής. Τα δόντια δεν θεραπεύονται να τα βγάλεις. Αν τα βγάλεις, βγαίνουν. Είναι αυτή η ειδική κατηγορία μικρών αγγελιών, κυρίες και κύριοι, οι οποίες είναι τόσο προστακτικές που μας υποχρεώνουν να τις ακολουθήσουμε, όπως αυτή εδώ. Κατέβασέ τα και τηλεφώνησέ μου. Κυρίες και κύριοι, και τώρα ο ορισμός της μικρής αγγελίας. Μια αγγελία σταθμός. Τόσο όσο χρειάζεται για να τα ακούσετε και να τα μάθετε. Όλα όσα σας ενδιαφέρουν προκειμένου. Τι λέω, ακούστε, διαβάστε. Πω πω. Ανοίγω τα πόδια μου. Μπράβο. Μπράβο, κορίτσι μου. Δεν πρόκειται για μια απλή σεξουαλική πρόταση με φαντασία. Πρόκειται για μια πρόκληση. Ό,τι βιδώνει, ξεβιδώνει. Ό,τι ανεβαίνει, κατεβαίνει. Στην περίπτωσή μου όμως, αυτό που ανεβαίνει δεν κατεβαίνει με τίποτα. Θέλεις να δοκιμάσεις να το κατεβάσεις? Εδώ να δούμε τη μαγιά σας, κυρίες και κύριοι. Κυρίες μάλλον. Ή και κύριοι. Την εποχή μας δεν ξέρεις τι γίνεται. Άντε να το κατεβάσεις τώρα αυτό. Αχ, κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν οι μικρές αγγελίες και απόψε στο αμάν. Στείλτε σας παρακαλώ πολύ τις μικρές τις αγγελίες που θα βρείτε σε εφημερίδες και περιοδικά, προκειμένου να γεμίζουμε αυτή τη στήλη των μικρών αγγελιών. Γεια σας! Ο βομβαρδισμός που μας γίνεται, κυρίες και κύριοι, από τα μέσα ενημέρωσης είναι το κάτι άλλο αναμφισβήτητα. Τηλεόραση θες, ραδιόφωνο θες, εφημερίδες και περιοδικό τύπο θες. Μας επηρεάζουν όλα χωρίς να το καταλαβαίνουμε, με αποτέλεσμα να μας κάνουν να συμπεριφερόμαστε σαν πρόβατα, αλόκοτα, να μιλάμε περίεργα, κάπως διαφορετικά. Δεν καταλαβαίνετε? Καταλαβαίνετε, αλλά δεν μας πιστεύετε. Σας παρακαλώ, αγαπητοί μου φίλοι, το Μάρια άλλη μια φορά έχει την απόδειξη στο χέρι. Παρακολουθήστε προσεκτικά το βίντεο που ακολουθεί και θα τρίβετε τα μάτια σας. Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Σήμερα μια βροχερή μέρα εδώ στην Μαρίνα της πόλης, αλλά παρόλα αυτά βρισκόμαστε εδώ εμείς οι δαιμόνοι και μάχημοι ρεπόρτερς για ένα καυτό κυριολεκτικά ρεπορτάζ και πολύ πολύ σημαντικό βέβαια για το αν διαβάζει ο κόσμος περιοδικά. Και να βλέπω έναν κύριο που έρχεται. Συγγνώμη, κύριε, μια ερώτηση θα θέλω να σας κάνω. Σας παρακαλώ, κύριε, δεν είμαι από εδώ.
Τι συμπεριφορά, Θεέ μου, τι άξιστοι άνθρωποι. Και να, κυρίες και κύριοι, ένας ακόμα κύριος πλησιάζει. Μία ερώτηση σας παρακαλώ. Θα θέλαμε να σας κάνουμε για ένα ρεπορτάζ. Σας παρακαλώ, κύριε. Κύριε, σας παρακαλώ, τι συμπεριφορά είναι αυτή. Σαν δεν τρέπεσε, ρε αλήτη. Και να, κυρίες και κύριοι, που πλησιάζει μία γυναίκα και τι γυναίκα, γυναικάρα θα λέγαμε, πρόκειται για ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα αναγνώστριας. Συγγνώμη αν έχετε την καλοσύνη, γεια σας. Θα θέλαμε να σας κάνουμε μία ερώτηση. Βεβαίως. Περιοδικά αλήθεια διαβάζετε? Μα τι λέτε, τι να διαβάζω περιοδικά? Βότρου ποτέ των ποτών. Όλα γράφουν ανοησίες. Εγώ συγκεκριμένα προτιμώ να κάνω ζάπινγκ στα μαγαζιά, μόνη μου ή τέλος πάντων με το παιδί μου κι εγώ. Μ' αρέσει η Dolce Vita γιατί είμαι high και no limit τύπος, βρε αδελφέ. Άλλωστε από μικρή δεν ήμουν σαν τις άλλες, όχι. Η μαμά μου με φώνησε από τον μπαλκόνι: Μαρί, Μαρί Κλέρ, γυναίκα έγινες. Με λένε Κλέρι, βλέπετε. Συγγνώμη, Δεσποινής μου, μάλλον δεν έχετε καταλάβει τι ακριβώς ρώτησα ή τι ζήτησα από εσάς. Δεν θέλω να μου παραθέσετε τίτλους περιοδικών. Θέλω απλά να μου απαντήσετε στην ερώτηση εάν διαβάζετε περιοδικά. Βότρου ποτέ των ποτών, σας είπα. Άλλωστε, ο οικογενειακός μου θησαυρός είναι γεμάτος με εικόνες του κόσμου. Αν διάβαζα περιοδικά, δεν θα γνώριζα ποτέ, ποτέ δεν θα γνώριζα τον Μαξ. Τον Μαξ? Ναι, τον Μαξ. Ποιος είναι ο Μαξ, σας παρακαλώ, τι είναι αυτά που μου λέτε? Ο Μαξ είναι ο άντρας μου, είναι ο μεν μου. Μεγάλος playboy μεταξύ μας και πολύ big. Πολύ μα πολύ big, σας λέω, ανεξήγητο πράγμα. Αλλά ξέρεις, μεταξύ μας είναι πολύ fit for fun, πολύ fun in action και εξαιρετικά experiment τύπος. Τι είναι αυτά που μου λέτε, σας παρακαλώ δηλαδή, εξηγήστε μου μια απλή ερώτηση σας έκανα. Λοιπόν, φεύγω, είναι ώρα για TV show time και πρέπει να κατεβώ και downtown και έξω από όλα αυτά έχουν και απεργία τα TV ταξί. Με κουράσατε, τσάω. Μα εγώ απλά ρώτησα αν διαβάζετε περιοδικά. Άιτε. Αχ, βρε αγαμέμνον, αδεφούρεσα τα γάντια μου και κοίτα πως έγινα σήμερα. Αχ, βρε Σόλωνα, σήμερα ήσουν καταπληκτικό στην εγχείρηση. Σε παραδέχτηκα, καμάρωσα για σένα, βρε. Βρίσκεσαι. Είσαι αητός, βρε, αητός θα γίνεις. Αητός, ξαϊτός, στο πως είσαι ένα αγαμέμνο φίλος μου είσαι. Φέτος δεν έχω διαβάσει καθόλου. Στην ορολογία είμαι σκράπας, δεν ξέρω τι μου γίνεται. Τι να την κάνεις την ορολογία, βρε, εσύ. Έχεις ταλέντο, εσύ, να πούμε. Εσύ μπορείς να δεις κάποιον, ας πούμε, από μακριά και να καταλάβεις τι έχει, καταλαβαίνεις. Έλα, με κάτσε και ντρέπω. Κοίτα, η αλήθεια είναι βέβαια ότι πιάνει το μάτι. Παραδείγματος χάρη, κοίτα τον κύριο, το βλέπει. Το είδες πώς περπατάει τον κύριο. Λοιπόν, είναι τυπικό να μας βλέπει και το κοιτάμε. Είναι τυπική περίπτωση αυτός. Αυτός έχει πρόβλημα στον αφιένα, ο τρίτος πόνδυλος με τον τέταρτο έχουν προβληματάκι, δίνει λάθος εντολή και περπατάει στραβά, φαίνεται. Κοίταξε, να σου πω κάτι, μπορεί να είσαι αετός εσύ, εγώ να μην μπεκάτσα, αλλά πιστεύω ότι αυτός ο κύριος έχει πρόβλημα με τη μέση του, γι' αυτό και ρίχνει βάρος μπροστά για να μην πονάει. Τι λες, ρε, δεν είσαι η περιστέρα, είσαι. Έλα, η μπεκάτσα. Τη μέση του έχει. Όχι, τώρα, ρε, με... είναι ο αφιένας τυπικό. Ένα στοιχηματάκι, θες να βάλουμε. Εσύ με... μέσα, ρε. Ένα χιλιαρικάκι. Φώναξε το. Αφιένας σου. Συγγνώμη, καλησπέρα σας, εδώ της ιατρικής είμαστε φοιτητές. Μπράβο, ρε παιδιά, μπράβο, μπράβο. Ευχαριστούμε, σας βλέπω μακριά, σας βλέπω. Σας βλέπω μακριά που περπατούσατε εδώ, που ερχόσατε κατά εδώ. Και επειδή περπατάτε κάπως μυστήρια, είπαμε να κάνουμε μια διάγνωση και βάλαμε στοίχημα από ένα χιλιαρικάκι. Εγώ λέω ότι πάσχετε από αφιένα γιατί φαίνεται το σύνδρομο. Ο κύριος λέει ότι πάσχετε από τη μέση. Από τι από τα δύο πέστε μας για να ποιος θα κερδίσει, ποιος θα χάσει. Παιδιά, το χάσαμε και τρεις στο στοίχημα. Ποιος είναι, τι είσαι. Εγώ έβαζα στοίχημα ότι θα είναι κλανιά. Χαίστηκα. Ήρθε η ώρα, κυρίες και κύριοι, για το Top The Mac Μπούρδας και Κοτσάνας. Μάνος Πανταζής, αγαπητοί μου φίλοι, το μοντέλο που παρά την ομορφιά του δεν κατόρθωσε να βγάλει ακόμα τα απαραίτητα χρήματα προκειμένου να ντύνεται ολοκληρωτικά. Και έτσι ντύνεται κατά το ίμιση, εξού και οι φωτογραφίες με τις κατά καιρούς φίλες του. Παρακάλεσε τους φωτογράφους να τον τραβούν από τη μέση και πάνω, γιατί από τη μέση και κάτω δεν είχε παντελόνι να φορέσει ο έρμος ο άνθρωπος, ενώ πληροφορίες μας λένε ότι σε ένα πάρτι μας και με θέμα την αρχαιότητα πήγε και αγοράσει χλαμίδα, αλλά ήταν ακριβή. Και κοιτάξτε πώς βγήκε ο άνθρωπος. Βέβαια, πήγε και αγόρασε ένα πανάκι. Και επειδή μοντέλο χωρίς κοσμικότητες δεν γίνεται, το παιδί αποφάσισε να πάει στην Αράγωβα για σκι. Αλλά και πάλι, πώς θα κάνει σκι? Πού να βρεθούν τα χρήματα για μπλούζες, μπουφάν, γάντια, γυαλιά, σκουφιά? Και. Και λέω, κυρίες και κύριοι, διότι εμφανίστηκε έτσι. Και μας είπε ότι και καλά ήθελε απλώς να μαυρίσει. Βλέπετε πάνω απ' όλα το κούτελο το καθαρό. Αφήστε δηλαδή που τέτοια εποχή που πήγε στην Αράχοβα, όπως βλέπετε, δεν είχε χιόνι καν. Άντε ρε Μάνο, πάλι κομψογωνιά την έβγαλε. Άρε κουφάλα Μάνο, άρα μου, άρε μαθιάκι μου. Κυρίες και κύριοι, θα σας παρακαλούσα να σοβαρευτούμε τώρα όλοι μαζί, γιατί έχουμε μια πάρα πολύ σημαντική είδηση στο Top The Mac. Βαλάντης μασάζ στα δάχτυλα.
Μεγάλο κακό βρήκε τον τραγουδιστή Βαλάντη. Ο άνθρωπος από τα δαχτυλίδια που φορούσε και τα οποία ήταν βαριά και πολλά, όπως βλέπετε σε αυτήν εδώ τη φωτογραφία, αντιμετώπισε πρόβλημα με το κυκλοφορικό. Έτσι, πριν βγει στην πίστα, αναγκαζόταν να έρχονται ειδικοί μασέρα από το εξωτερικό και να του τρίβουν τα δάχτυλα για ένα τέταρτο. Αλλιώς ούτε το μικρόφωνο δεν μπορούσε να πιάσει. Ώσπου ο Βαλάντης δεν άντεξε αυτή την κατάσταση και επισκέφτηκε ειδικό ορθοπαιδικό, ο οποίος βρήκε λύση. Και μάλιστα δραστική. Πονάει δάχτυλο, κόψει δάχτυλο. Και τώρα ο Βαλάντης μπορεί να μην έχει δάχτυλα. Έχει όμως φωνή και τραγουδά. Και λέει δόξα τω Θεώ το παλικάρι που δεν την έχασε κι αυτή. Τη φωνή του δηλαδή. Σώπα Βαλάντη, αγόρι μου, τυχερός είσαι. Εμείς είμαστε οι άτυχοι. Αλλά τέλος πάντων. Κυρίες και κύριοι, έχουμε πάθει πλάκα. Τι έπαθε το Πάσχα και τη Γαρμπή? Γιατί ανησύχησε ο Διονύσης, όπως διαβάζετε και εσείς, τίτλος εξώφυλλο σε γνωστό περιοδικό. Και το είδαμε κι εμείς και λέμε, τι έπαθε βρε παιδί μου το κορίτσι, τι συνέβη? Τρέχουμε και παίρνουμε έντρομοι κυριολεκτικά το περιοδικό για να μάθουμε το τρομερό γεγονός και το μάθαμε. Ναι, κυρίες και κύριοι, το μάθαμε. Τρεις ολόκληρες σελίδες διαβάσαμε βέβαια για να το μάθουμε, αλλά μαζί με αυτό μάθαμε και άλλα πολλά και πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, όπως η Κέτη και ο Διονύσης μένουν σε σπίτι 1000 τετραγωνικών, αγαπητοί μου φίλοι, ότι το μεγάλο Σάββατο η Κέτη αποφάσισε να μαγειρέψει μαγειρίτσα. Ο Διονύσης όμως δεν τη βοήθησε. Πήγανε, λέει, μετά στην Ανάσταση. Βέβαια, μαζί, οι δυο τους. Αντάλλαξαν δυο καυταφυλιά, μια ζεστή ματιά και είπαν, ακούστε τι είπαν, Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη. Πολύ σημαντική πληροφορία επίσης είναι και περιέχεται μέσα σε αυτό το καυτό ρεπορτάζ κυριολεκτικά ότι και τις 20, αγαπητοί μου φίλοι, μόνη της στο τραπέζι. Δεν δέχτηκε βοήθεια από κανέναν. Και συνεχίζουν οι τρομακτικές πληροφορίες με την κυριότερη στην τελευταία παράγραφο που αναφέρεται και το τραγικότερο γεγονός όλων. Η Κέτη, κυρίες και κύριοι, λόγω κούρασης μετά τη μαγειρική και το σήκωμα του τραπεζιού, ζαλίστηκε η καμένη. Έκανε με το ναι, ναι, ξέρασε. Και ο Διονύσης, φυσιολογικό ήταν, αναστατώθηκε, ενδιαφέρεται ο άνθρωπος. Αλλά τελικά δεν ήταν τίποτα και το Πάσχα ήταν τελικά καταπληκτικό για το ζευγάρι, ίσως ένα από τα ωραιότερα που έχουν περάσει μαζί. Και για μας αυτό το ρεπορτάζ ήταν ένα από τα σημαντικότερα που έχουμε διαβάσει και μη χειρότερα, άντε να δούμε τι άλλα θα γράψουμε. Σάκη, έλα να κάνεις καριέρα στην Τουρκία. Ναι, κυρίες και κύριοι, μπορεί να μην έχει την παλιά μεγάλη επιτυχία στην χώρα μας ο Σάκης, αλλά από ανατολικά πολύ κέφι τον κάνουνε. Και ένα ειδήλιο δημιουργήθηκε. Καλλιτεχνικό ειδήλιο. Καλλιτεχνικό, δεν θέλουμε να πούμε κάτι άλλο, αλλά να μην λέμε εμείς πολλά λόγια, ας ακούσουμε, κυρίες και κύριοι, το μήνυμα προς τον Σάκη του Μπουράτ. Κυρίες και κύριοι, είμαστε πάρα πολύ εκνευρισμένοι και πραγματικά απορούμε πώς είναι δυνατόν να λένε για μερικούς ανθρώπους ανακρίβειες. Το ότι δηλαδή ο κύριος Κοστέτσος που έχουμε εδώ δίπλα μας είναι ο λίγον τι... Όχι, 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 κυρίες και κύριοι, δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Και βέβαια έρχεται ο κύριος Κοστέτσος να μας αποστομώσει με τη δήλωσή του. Θα έγραφα το όνομά μου στα οπίστια της Χριστίνας Δεσλή για να δουν οι άλλοι ότι πέρασα από πάνω της και άφησε το στίγμα μου. Το αμάν βεβαίως εξασφάλισε και το αποκλειστικό βίντεο της στιγμής που ο Βασίλειος Κοστέτσος άφηνε το στίγμα του. Κυρίες και κύριοι, απολαύστε τους. Νάτι, κυρίες και κύριοι, το top model Χριστίνα Δεσλή ενώ ποζάρει ανέμελα. Ξάφνου εμφανίζεται το γνωστό αρσενικό παύλα εραστής Βασίλειος Κοστέτσος, ο οποίος στην κυριολεξία υπογράφει με τα αρχικά του στα οπίστια της Χριστίνας Δεσλή. Άρε Κοστέτσο, killer! Κυρίες και κύριοι, ο ρυθμός επικαιρότητας δεν θα μπορούσε να μείνει αμέτωχος στο κορυφαίο θέμα αυτής της εβδομάδας. Και όπως καλά καταλάβατε και εσείς, μιλάμε για την εκλογή του Αρχιεπίσκοπου Χριστόδουλου μετά από την ψηφοφορία όλων των Μητροπολιτών όλης της χώρας. Η εκπομπή αποφάσισε να μην πάρει συνέντευξη από κάποιον Άγιο Πατέρα, αλλά από εσάς. Είμαστε στο δρόμο για να ακούσουμε την δική σας άποψη.
Κενάτος, κυρίες και κύριοι, ο πρώτος άνθρωπος, συγγνώμη κυρία μου, μια ενόχληση, μισό λεπτό, ο οποίος θα μας καταθέσει την άποψή του για το φλέγον αυτό θέμα. Κύριε μου, τι γνώμη έχετε για τον καινούριο αρχιεπίσκοπο? Βγήκε! Βεβαίως και ψηφίσατε! Βεβαίως, κύριε! Μπράβο, ρε αδελφέ, μπράβο, έβγε! Σας ακούω να μιλάτε με θερμά λόγια για τον νέο αρχιεπίσκοπο, στοιχείο που δείχνει ότι τον συμπαθείτε, αλλά μου γεννιέται η εξής απορία. Θα μου πείτε, σας παρακαλώ, από πού αντλήσατε όλη αυτή τη βεβαιότητα? Δηλαδή, πώς ήσασταν σίγουρος ότι θα έβγαινε ο συγκεκριμένος αυτός αρχιεπίσκοπος? Ποιος θα έβγαινε, τι μιλάς έτσι, ρε αδελφέ, ποιος ήθελε να βγει να πούμε, αφού ο άνθρωπος είναι number one. Δίνει τις καλύτερες συνεντεύξεις, στα καλύτερα σου μιλάω. Δηλαδή? Τι δηλαδή, άνθρωπε μου? Όταν λέτε συνεντεύξεις, τι εννοείτε? Τι εννοούμε, άνθρωπε, για τα περιοδικά μιλάω. Μιλάω για ωραίο χαρτί. Μιλάω για ωραία κομμάτια. Καταλαβαίνεις τι εννοώ τώρα? Συγγνώμη, κύριε, μήπως μιλάτε για το penthouse? Άρα είσαι γάτα, ρε. Μπράβο, ρε αδελφέ. Ναι, κοιτάξτε όμως, κύριε, μπερδευτήκατε. Δεν βγήκε ο Χρυσόστομος που είχε δώσει τη συνέντευξη στο penthouse. Βγήκε ο Χριστόδουλος. Έχετε μπερδευτεί, κύριε. Τι λες, ρε Καράγκιος, εσύ μπερδεύτηκες. Τι λέτε, κύριε, σας παρακαλώ που μπερδεύτηκα εγώ. Εγώ είμαι δημοσιογράφος, με προσβάλλετε αυτή τη στιγμή. Δεν γνωρίζω τη δουλειά μου. Είμαι ενημερωμένος για αυτά τα θέματα. Και ποιος ενημέρωσε, ρε? Ποιος με ενημέρωσε εμένα? Ο κύριος Κουίκ, κύριε. Ο Τέρενς. Ο Τέρενς. Εντάξει, ρε παιδί μου, πάνω στην ταχύτητα, έτσι όπως τα λέω και λίγο μέσα στο στόμα του, να πούμε, παραγνώρισες. Σας παρακαλώ, κύριε, με έχετε αρχίσει να με εκνευρίζετε. Καταρχήν, ένας είναι ο Τέρενς. Δεύτερον, σας λέω, βγήκε ο Χριστόδουλος. Πάρτε το απόφαση. Τι λες, μωρέ, τι λες? Βγήκε ο Χρυσόστομος. Πάρτε το χαμπάρι. Καταλαβαίνω, το έχει βγει ο Χρυσόστομος. Έχει βγει ο Χριστόδουλος, κύριε, και τέλος πάντων, εξηγήστε μου γιατί τέτοιος γκαϊλές δηλαδή με το Χρυσόστομο. Τι λες, ρε κεντρενιάρη, εμένα να μου μιλήσεις έτσι? Και βέβαια γκαϊλές. Να σου εξηγήσω πολύ απλά τον άνθρωπο. Τον είχαμε και σαν δικαιολογία. Πώς θα σου το πω, δηλαδή? Δικαιολογία τον Χρυσόστομο, τι δικαιολογία δηλαδή? Κοίταξε, ρε παιδί μου, εγώ παίρνω το Penthouse και άλλα τέτοιου είδους περιοδικά. Με βλέπει η γυναίκα μου να πούμε, βάζει χέρι. Παίρνεις με τις ξετσίποντες, τα παίρνω περιοδικά. Στάσου που πας, τι λέω. Εγώ. Εδώ πέρα έχει του Μητροπολίτη να πούμε συνέντευξη. Κατάλαβες? Άρα διαβάζουμε τη συνέντευξη του Μητροπολίτη. Ναι. Βλέπω όμως και τις Μητροπολίτησες καμιά ψηλή. Μάλιστα, κύριε, κατάλαβα τη δικαιολογία, την κατάλαβα. Αλλά ο Χριστόδουλος παρόλα αυτά έχει βγει τελικά. Σοβαρά, κάθαρμα να πούμε, σου λέω τώρα, καθάρισε τα αυτιά σου και μάθε το. Έχει βρίξει ο τόπος. Βγήκε ο Χρυσόστομος, να πούμε. Κύριε, τα μυαλά στα κάγκελα. Χρυσόστομάρα, αγάπη. Ο Χριστόδουλος βγήκε, κύριε, σας παρακαλώ. Έχει βγει ο Χρυσόστομος, άντε, το κατάλαβες αυτό? Χρυσόστομάρα! Ο Χριστόδουλος βγήκε, κύριε μου. Πάρε λίγο ιντερνετ να πούμε, πες μέσα. Άσχετε, δορυφορική είναι. Χρυσόστομος, ρε, και τα μυαλά στα κάγκελα. Ήταν η εκπομπή Στο ρυθμό της επικαιρότητας. Μορτή. Παρακαλώ, κύριε, να σας εξυπηρετήσω. Ορίστε, τι θέλετε? Λίγο σαλαμάκι θέλω, αλλά... Έχουμε απ' όλα, κύριε. Έχουμε ισπανικά, ιταλικά, ελληνικά. Πάρτε ελληνικά, θα με θυμηθείτε. Είναι τα καλύτερα κομμάτια, κύριε μου. Δοκιμάστε. Είναι φθηνό. Και φθηνό και πάρα πολύ. Θέλετε να σας... Τι, εδώ, γιατί είμαστε? Κοιτάξτε το σαλαμάκι, μιλάμε... Κοιτάξτε, μισό λεπτό. Για κόψε. Δοκιμάστε, παρακαλώ, λίγο. Να... Πολύ νόστιμο. Να βάλω. Από αυτό, βάλε. Πόσο να βάλω περίπου? Ένα τεταρτάκι. Ένα τεταρτάκι. Ένα τεταρτάκι. Θα βάλω ένα τεταρτάκι. Ένα τεταρτάκι βάλε. Ό,τι πει ο κύριος, μάλιστα. Ωραίο. Ρε Μαρτί, τι γίνεται? Ορίστε. Τι γίνεται? Τι γίνεται, κόβω σαλαμάκι, κύριε, τι γίνεται? Με πόσο σαλαμάκι κόβεις? Τι πόσο σαλαμάκι, πλάκα μου, κάνει τόσο μόνο πάντα εγώ. Ένα τεταρτάκι είπα, ρε φίλε. Ένα τεταρτάκι, ρε φουλαράκι, κάτσε, ούτε 30 λεπτά δεν έχουν περάσει ακόμα, είσαι τρελός, άσε με κάθε δουλειά μου τώρα. Περιεργήστε. Walking into another world, another realm, another dimension. You're gonna see what they look like, hear what they talk about. Strange ones, odd ones from all over the world. They're all here, they're all positively alive. There is much more to life than that which we are already living. Γεια σας, κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε στο δελτίο ειδήσεων πλήσεων του Αμάν για μία ακόμα εβδομάδα κοντά σας με καυτά ρεπορτάζ αποκλειστικά και μόνο για εσάς, φτιαγμένα από τους δαιμόνιους δημοσιογράφους του Αμάν. Καλησπέρα, Σωτήρη. Καλησπέρα, Αντώνη. Γεια σας, κυρίες και κύριοι, και από μένα για μία εβδομάδα, λοιπόν, όπως προανέφερε και ο Αντώνης, ακόμα κοντά σας με καυτά κυριολεκτικά ρεπορτάζ
Καυτά δηλητήρια ρεπορτάζ έχουμε απόψε από τους καταπληκτικούς δαιμόνιους ρεπόρτερ που κυκλοφορούν ανελαίτητα ανοιχτή ημερών μέσα στους δρόμους της χώρας προκειμένου να ενημερωθείτε εσείς και όχι εμείς, εσείς από τα καταπληκτικά ρεπορτάζ που ετοιμάζουν οι καυτοί μας ρεπόρτερ. Ας περάσουμε στην πρώτη είδηση. Πολλά γεγονότα σημάδεψαν την εβδομάδα που πέρασε τη χώρα. Πολλοί ήρθαν, πολλοί έφυγαν δυστυχώς και όσοι έμειναν τα έκαναν κυριολεκτικά μαντάρα. Και θα δείτε αμέσως τι εννοώ στο ρεπορτάζ που ακολουθεί αφότου σας πω. Πάμε! Κάποτε οι πολιτικοί είχαν πυγμή. Τώρα έχουν γκόμενες. Ο λαός έχει προβλήματα. Σαν τα κουνέλια τρέχουμε να γλιτώσουμε. Από την εφορία που μας κυνηγά, τη ζωή που μας νικά. Τα χάπια μου λες, πώς θα γλιτώσω από όλα αυτά. Από τον κοντό πρωθυπουργό, τον ψηλό επίτιμο, το χοντρό των εξωτερικών, τον λιγνό των λίγων, την ωραία την Αλέκα. Και όσο εσύ πονοκεφαλιάζεις, αυτοί περνούν καλά. Κάποιοι άλλοι βέβαια περνούν καλύτερα. Ένα σου λέω όμως, γελά καλά όποιος γελά τελευταίος. Κυρίες και κύριοι, να πάμε στη δεύτερη μας είδηση. Τώρα πλησιάζουμε στο τέλος του αιώνα και αυτό που παρατηρούμε είναι μια τεράστια αλλαγή στον πλανήτη αλλά και στη συμπεριφορά των ανθρώπων. Λέτε να πλησιάζει το τέλος? Δείτε το ρεπορτάζ που ακολουθεί. Οι προφητείες επαληθεύτηκαν. Πολλά άσχημα άρχισαν να συμβαίνουν. Οι άγγελοι προμήνυσαν καταστροφές. Η αντίστροφη μέτρηση άρχισε. Αυτός θα σας κυβερνά. Αυτός θα σας χορέψει στο ταψί. Αυτός θα σας κάνει να τα βάψετε μαύρα. Αυτός ό,τι και να κάνει, για γέλια θα είναι. Σεισμοί, λοιμοί, καταποντισμοί, διαδηλώσεις, πλημμύρες, δολοφονίες. Η γη γυρίζει. Η Ολυμπιακή δεν πετά. Τα πάντα σου βρωμάνε. Ποιον να πιστέψεις και γιατί? Οι πόλεμοι έγιναν ρουτίνα. Και αυτοί πνίγουν τον πόνο τους στο φαΐ. Εσύ δεν μασάς γιατί δυστυχώς το ξέρεις. Το πουλί της σωτηρίας πέταξε. Αυτό ήταν, κυρίες και κύριοι, το δελτίο ειδήσεων πλήσεων του ΑΜΑΝ και για αυτή την εβδομάδα. Την επόμενη εβδομάδα και πάλι κοντά σας με ακόμα πιο καυτά κυριολεκτικά ρεπορτάζ. Κυρίες και κύριοι, γεια σας! Φίλε μου αγρότη, το θέμα στις ημέρες μας δεν είναι να έχεις χρήματα, αλλά να τα δείχνεις και πάνω απ' όλα να ξέρεις να τα χαίρεσαι. Κάποτε έβγαινες στους δρόμους, όλα πάνω σου μαρτυρούσαν ότι κολυμπάς το χρήμα και η επιτυχία ήταν αναμενόμενη. Τώρα όμως, με τόσους κλέφτες φοβάσαι να κουβαλήσεις χρήματα επάνω σου. Μην στεναχωριέσαι λοιπόν και μην απελπίζεσαι. Η Αμαντέλε Shopping σου δίνει για άλλη μία φορά τη λύση στο τόσο σημαντικό πρόβλημά σου. Πισίνο Τράκτερο είναι το καινούριο προϊόν της Αμαντέλε Shopping. Διακριτικό, εύχριστο, αποτελεί το ιδανικό αξεσουάρ για κάθε νεόπλουτο αγρότη που σέβεται τον εαυτό του. Κάθε μέρα πας στο χωράφι μέσα στο λιοπύρι κάτω από αντίξωες συνθήκες. Παρκάρεις λοιπόν το πισίνο Τράκτερο που δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια πισίνα Ολυμπιακών διαστάσεων προσαρμοσμένη στο τρακτέρ δίπλα στις αγρότησες που σε ενδιαφέρουν. Τις προσκαλείς για μια βουτιά και έτσι η δουλειά γίνεται διασκέδαση και εσύ έχεις και τα τυχερά σου. Για τους 1876 φίλους που διαθέτουν Aman Visa και θα τηλεφωνήσουν πρώτοι στο 0700-800-900 αυτού και βγαίνω, δώρο ένας ναυαγός όστης για τις δύσκολες στιγμές. Πισίνο Τράκτερο. Για σένα, φίλε νεόπλουτε αγρότη, σε προνομιακή τιμή. Δίνουμε μία δραχμή ρέστα από 3 εκατομμύρια. Ένα ακόμα προϊόν της Aman Tele Shopping με σεβασμό προς τον νεόπλουτο αγρότη καταναλωτή. Ουε, 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 ουε,
Χριστοδούλος. Ωε, 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 ωε. Τι κάνεις, ρε. Τι κάνω, πατέρα. Τι κάνεις. Εκτονώνομαι, άσχετος είσαι. Δεν είχες τι έχει γίνει, τι ντόρος έχει γίνει με την εκλογή του νέου αρχιεπισκόπου. Είδα. Ωραία. Και εγώ διαδηλώνω το πάστος μου, λέω, φωνάω Χριστό, Χριστό, Χριστόδουλος, αξιός, αξιός, σκύς τους όλους. Κάτσε, κάτσε βρε αγόρι μου, συγγνώμη τώρα, μπορεί εσύ να γουστάρεις, εγώ σε διακόπτω όμως γιατί έχω την εντύπωση ότι αυτό που κάνεις είναι ασέβεια. Και στο κάτω-κάτω της γραφής, εσύ από πότε ασχολείσαι με αυτά, τι φανατισμός ανεξήγητος είναι αυτός, δεν καταλαβαίνω. Κοίταξε, επειδή δεν μπορώ να λέω και ψέματα στον μπαμπά μου, συνέβη το εξής. Μ' αρέσει πολύ αυτό το προεκλογικό κλίμα, όταν βγαίνουν τα αποτελέσματα, που είναι όλοι στους δρόμους, φωνάζουν έτσι, πάνε τρώνε λουκάνικα εκεί στις καντίνες. Η αλήθεια, αγόρι μου, είναι ότι και εμένα μου έχει λείψει αυτό το κλίμα. Και επειδή τώρα οι μόνες εκλογές που είχε για να φωνάζω ήταν αυτές, κατάλαβες, να αναγκαστικά πήγαμε τον νικητή. Αυτό το ταβαντούρι των εκλογών, Θα κάνει μια εκτόνωση να νιώσεις που να ξεφύγεις από το στρες της καθημερινότητας. Και επειδή οι επόμενες εκλογές είναι σε 2 χρόνια, εσύ εκτονώνεσαι τώρα με τις εκλογές της Αρχιεπισκοπής. Εγώ τον αγαπάω τον κύριο Χριστόδουλο. Δεν με πειράζει, αλλά και γι' αυτό φωνάζω γι' αυτόν, κατάλαβες. Δηλαδή εκτονώνεσαι τώρα. Πάμε, 1, 2, 3. Χριστό, 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 Χριστό. Χριστό, Δούλο. Αξιός, αξιός. Αξιός, είμαστε μαζί σου, λαλά, 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 είμαστε μαζί σου, λαλά, λαλά, λαλά. Χριστό, 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 δούλο, δούλος, ποτέ δεν θα τα μάθεις αυτά, άντε. Χριστό, αξιός, 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 κυρίες και κύριοι. Ηρέμησε, φε πατέρα, τι βρήκανε, με τόσα κανοζαλίστηκα. Τι ηρέμησε, φε αγόρι μου, μία ώρα κανοζάπιν, δεν μπορώ να βρω τίποτα να δούμε. Εκλείστο να μιλήσουμε. Να μιλήσουμε, εμείς οι δύο τρελάδικες, τι έχουμε να πούμε εμείς οι δύο μα. Κοίταξε να δεις, εσύ δεν έχεις να πεις σίγουρα τίποτα. Εγώ είμαι που έχω να πω τα πολλά. Α, δεν έχω να πω εγώ και έχεις να πεις εσύ. Και βέβαια. Για πες μας να δούμε τι έχεις να πεις, φε αγόρι μου. Σταματήστε τη γη για να κατέβω. Τι λένε, τρελάθηκε, τι λες, ρε. Ο Θεός πέθανε, ο Μάρξ πέθανε και τώρα τελευταία και εγώ δεν αισθάνομαι πολύ καλά. Ο γιος μου ο Πανευρωπαϊλήθιος θα έχει παίξει εντελώς. Τι είναι αυτά που λες, βρε αγόρι μου. Γκρεμίστε τις πολυκατοικίες. Θέλω να βλέπω το ηλιοβασίλεμα. Να σου πω, μπορείς να μου εξηγήσεις, παρακαλώ, τι είναι όλα αυτά που λες. Τι να περιμένω, αφιέρωμα βρε κάνω, αφιέρωμα στο Μάη του 68 που ήταν της γενιάς σου. Μη συνεχίσεις. Η γενιά μου, αγόρι μου, εκείνες οι καταπληκτικές πραγματικά εποχές, τότε που ξεσηκωθήκαμε. Δύσκολες μεν εποχές για τη χώρα, αλλά καταπληκτικές. Αχ, τι μου θύμισες τώρα, αγόρι μου. Ξέρω, περασμένα μεγαλεία και διγώντας τα ανακλές. Πώς από παιδί των λουλουδιών κατάντησε το παιδί για όλα τα θελήματα με τις πιτζάμες στον καναπέ. Δεν γινόταν εγώ να έκανα πατέρα επαναστάτη. Έναν τσέ! Έναν τσέ, βρε! Ό,τι και να πούμε, όλο μας την κλαίει στο τέλος. Δεν έχω άλλο. Αχ, τι αδικία ζω, Θεέ μου! Αυτός, κυρίες και κύριοι, είναι ο πλέον καλοκαιρινός Σωτήρης Καλυβάτσης. Δίπλα μου έχω σε καλοκαιρινή έκδοση τον Αντώνη Κανάκη. Αυτό ήταν το αμάν με σήμα το γαϊδούρι, το καλοκαιρινό γαϊδούρι. Δεν άλλαξε τίποτα αυτό. Δεν έχει σημασία. Λοιπόν, θα τα πούμε την άλλη Τρίτη. Πολλά φιλιά. Power. Κυρία μου, κυρία μου. Τι συμβαίνει σήμερα. Κάπου εδώ ολοκληρώθηκε το ρεπορτάζ μου. Γεια σα. Και ένα κυρίες και κύριοι που πλησιάζει μια γυναίκα και μάλιστα καλονή. Θα λέγαμε το αντιπρο. Δεν πλησιάζει όμως, μένει στο ίδιο σημείο από ό,τι βλέπουμε. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Παιδί μου, Γεωρίκα, πρόσεξε με, σε παρακαλώ. Αύριο θα είσαι εκτάκτος όλη την ημέρα στην πύλη. Θέλω να φορέσεις την καθαρή σου τη στολή, θα ανεβοκατεβάζει. Θεέ μου, τι βλακόφατσα, δεν αντέχω. Εικοσιδιό, παιδί μου. Μάλιστα, κύριε Δικητά. Γιατί είσαι σε αυτή την κατάσταση. Είμαι έτοιμος, κύριε Δικητά, να καθιστώ να χειροβολήσω τον εχθρό. Θα έρθει από χαμηλά, καταλάβατε. Ο εχθρός. Ο εχθρός χαμηλά, γιατί και εγώ κάθομαι χαμηλά για να το πετύχω απευθείας. Το τουφέκι. Με κοροϊδεύεις, παιδί μου. Όχι, ρε Δικητά.
Και γιατί δεν σηκώνεσαι όρθιος μόλις με βλέπεις? Να έχουμε άλλα. Μα είμαι σκοπός. Ποιος θα φυλάει τα χαμηλά, κύριε? Τι είναι αυτό? Το λυρί του πιτινού. Τι είναι αυτό? Το αυτή του τάμπου το λεφαντάκι. Τι είναι αυτό? Το λυρί του πιτινού. Τι είναι αυτό? Το τάμπου το λεφαντάκι. Ποιος είμαι εγώ? Ποιος είμαι εγώ? Ο σκοτωριάς. Μπράβο, παιδί μου. Μπράβο, παιδί μου. Θα πας μπροστά εσύ κάποια μέρα. Μάλιστα. Σε βλέπω καπετάνιο. Ο καλός καπετάνιος του Φουρτούνα φαίνεται. Τέτοια Φουρτούνα. Μάσα, κύριε Δικητά. Όχι, δεν κοιτάει, δεν φάνηκε τίποτα. Άρα, θα κάτσουμε εδώ μέχρι αύριο. Δεν το ήθελα, μόνο του σηκώθηκε. Επαγγελματίας είσαι. Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Αυτό είναι το αμάν και σήμερα τρίτη τηλεοράσεις σας. Τώρα πες. Μα δεν πήγα να πω τίποτα φοβερό και τρομερό και με σταμάτησες και μου έκοψες τη φορά. Πες. Πες. Κυρίες και κύριοι, αγόρια και κορίτσια, φίλοι και φίλοι της εκπομπής. Τι είναι τρελός. Σε αυτό το σημείο ήθελα να τονίσω ότι πρώτον, δεύτερον, τρίτον, τέταρτον. Πάρα πολύ καλό όνομα αυτό. Δύο, ένα, φύγανε. Αυτός, κυρίες και κύριοι, ήταν ο Αντώνης Καλάκης για αυτή την εκπομπή. Και αυτός, κυρίες και κύριοι, είναι ο καλοκαιρινό χειμερινός Αντώνης Καλάκης. Αμοναδικό ταλέντο. Μπαμπάκα. Δεν είναι μόνο ότι με πρίζεις με τις ερωτήσεις σου, έχεις και αυτό το συνήθω να χτυπάς. Τι να κάνω, αφού είμαι δυνατό αγόρι. Λε, αγόρι μου αυτό, όντως. Οφείλεται στον μπαμπά μου, έτσι. Κληρονομικό είναι. Να σε ρωτήσω τώρα λίγο κάτι, γιατί και ο εγκέφαλός μου που δεν καταλαβαίνει τίποτα, μάλλον εκεί οφείλεται γι' αυτό. Δεν ρώτησα ακόμα.